Τι Θράκη θα επισκεφτεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Μεγάλη Παρασκευή θα βρίσκεται στην Εκκλησία Ασκητών του Δήμου Μαρονίας Απών. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Χαριτόπουλε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Όπως πολύ σωστά λέτε, και εμείς μιλήσαμε με την Προεδρία και μιλάμε συνεχώς αυτές τις ημέρες. Η κυρία Πρόεδρος θα επισκεφτεί τη Θράκη. Νομίζω είναι μια συμβολική σημασία σε επίσκεψη εν ώψη των εορτών του Πάσχα, αλλά θα βρίσκεται εδώ και τις ημέρες των εορτών του Πάσχα. Για μας είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ανάμεσα στους οικισμούς που θα επισκεφτεί σε όλη τη Θράκη, θα επισκεφτεί και τον οικισμό των Ασκητών. Είναι ένας παραδοσιακός προσφυγικός κατά βάση οικισμός. Από ό,τι ξέρουμε και γνωρίζουμε, η κυρία Σακελαροπούλου ενδιαφέρεται να επισκεφθεί προσφυγικούς οικισμούς, λόγω του ότι είναι και τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, και με αυτήν της την παρουσία σηματοδοτεί και το ενδιαφέρον αλλά και τον συμβολισμό που έχουν αυτές οι επέτειοι. Για το Δήμο μας είναι μια μεγάλη τιμή, είναι σημαντική ημέρα, γιατί ειδικά αυτή την ημέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν συνηθίζεται να γίνονται επισκέψεις. Άλλωστε και η επίσκεψη δεν θα έχει, όπως συνοηθήκαμε και με την Προεδρία, δεν θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, θα έχει περισσότερο κατανυκτικό χαρακτήρα, θα έχει περισσότερο ένα χαρακτήρα θρησκευτικό και ευλάβειας και έτσι προσήλωσης στην ιστορία, στην παράδοση και στη μνήμη. Και είναι πάρα πολύ θετικό, διότι δίνει και μια ψυχική και ηθική τόνωση στους κατοίκους της περιοχής μας, που φυλάτουν θερμοπύλες, αλλά είναι και άνθρωποι που δίνουν το αίμα και τη ζωή τους για μια παραμεθόριο ακριτική περιοχή. Κύριε Χαριτόπουλε, παράλληλα σήμερα είχατε και μια συνάντηση με το Μαζί για το Παιδί, με το οποίο από κοινού έχετε κάποια συνεργασία. Κοιτάξτε, το Μαζί για το Παιδί είναι μια οργάνωση που ξέρετε πάρα πολύ καλά, ασχολείται και προβαίνει σε δωρεές, περισσότερο στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και στον τομέα της υγείας. Εγώ από πέρσι τον Οκτώβριο είχα απευθυνθεί στην πρόεδρο της οργάνωσης με επιστολή μου και ζητούσα να γίνει κάτι και στα σχολεία αλλά και στα υγειονομικά ιδρύματα του Δήμου Μαρονίας Απών. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στον ομό μας μια αντιπροσωπεία της οργάνωσης, της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Μέλη της αντιπροσωπείας επισκεφτήκαν σήμερα το πρωί και εμένα στο γραφείο μου, αλλά μετά πήγαν και σε σχολεία και στο Κέντρο Υγείας Απών. Τέθησαν κάποια αιτήματα, από κοινού αναζητούμε λύσεις και τρόπους για την επίλυσή τους, και βέβαια τέτοιες συνεργασίες νομίζω είναι πάρα πολύ θετικές, προάγουν όχι μόνο το αίσθημα της καλής συνεργασίας, αλλά εμπεδώνουν και ένα κλίμα που δίνει σιγουριά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και πολίτες περιοχών σαν τη δική μας, ότι δεν είναι μόνοι, τους σκέπτονται και μπορούν και να στηρίζονται και σε οργανώσεις και σε δωρεές και σε δράσεις που φορείς και του κέντρου σκέφτονται και προβαίνουν για αυτούς. Σε αυτά τα μήκη κύματος κοιμανθήκαμε, ήταν πολύ θετικό το κλίμα της συνάντησης και νομίζω κάτι θετικό θα βγει και για τον τόπο και για την περιοχή μας. Κύριε Χαριτόπουλε, εν ώψη των εορτών του Πάσχα, τα σφαγεία του Δήμου σας είναι έτοιμα, καθόλου έτοιμα να προβούν σε οτιδήποτε χρειάζεται και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες? Κοιτάξτε, παρότι παραλάβαμε κλειστά τα σφαγεία πριν από 2,5 χρόνια, αγωνιζόμαστε και εγώ και οι συνεργάτες μου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφιλής Επιχείρησης και ο Πρόεδρος, και προσπαθούμε και πέρσι με κάποια έργα αναβάθμισης και φέτος με κάποια έργα συντήρησης και με τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού των σφαγείων να τα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα, πάντα βέβαια με τις προδιαγραφές και με τις υποδείξεις της κτηνιατρικής υπηρεσίας νομού Ροδόπης και της περιφέρειας, που από εκεί εξαρτάται ακριβώς το πώς θα κινηθούμε. Έτσι λοιπόν αυτό κάνουμε και τώρα, αυτό ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς και νομίζω μας βρίσκει έτοιμους η περίοδος του Πάσχα, όπου οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι και οι ακροπόλες και πολύ περισσότερο οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να μην ταλαιπωρηθούν και να μπορέσουν να σφάξουν στην περιοχή μας, αποφεύγοντας μετακινήσεις και οποιασδήποτε άλλες επιβαρύνσεις.
Τώρα θα ήθελα να πω, το γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, αλλά εντελώς επιγραμματικά, ότι η σπουδαιότητα λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων στο Δήμο Μαρονίας Αμπών είναι, νομίζω, αναγνωρισμένη από όλους. Είναι μια περιοχή με μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Η κτηνοτροφία την οποία στηρίζουν τα σφαγεία είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης για το Δήμο Μαρονίας Αμπών, και έτσι λοιπόν τα οποιαδήποτε εργασίες του σε αυτού, οι οποιασδήποτε ενέργειες για αυτά, οι οποιασδήποτε αναβαθμίσεις αυτών, είναι σε μια κατεύθυνση που ωφελούν την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία, τον τοπικό πρωτογενή τομέα, αλλά και ευρύτερα και στην Θράκη και σε επίπεδο, νομίζω, περιφέρειας. Κύριε Χαριτόπουλε, ενισχύσετε σημαντικά και τον στόλο του Δήμου σας το προηγούμενο διάστημα, αλλά και με την τελευταία αγορά νέων οχημάτων. Τι οχήματα προμηθευτήκατε και μέσα από ποιο πρόγραμμα? Θα ξεκινήσω τελευταία. Το τελευταίο όχημα που προμηθευτήκαμε ήταν από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ένα μεγάλο φορτηγό 12 κυβικών περίπου χωρητικότητας, που μπορεί να μας εξυπηρετήσει και για την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και για την βελτίωση της βαθότητας των δρόμων, και για την αντιπλημμυρική θωράκιση, και για την πολιτική προστασία στο Δήμο. Πριν από αυτό, μέσω του Πράσινου Ταμείου προμηθευτήκαμε ένα απορριμματοφόρο, το οποίο σχεδιάζουμε και το προορίζουμε περισσότερο για την παραλιακή ζώνη, για τις ξενοδοχειακές μονάδες, για τους παραθεριστικούς οικισμούς, για να δώσουμε μία βαρύτητα και στον τομέα αυτό. Πριν λίγο διάστημα είχαμε προμηθευτεί πάλι από το Φιλόδημος ένα φορτωτή που είναι επίσης χρήσιμος, όπως και το φορτηγό, για όλους τους λόγους που σας ανέφερα. Και πριν ένα χρόνο περίπου, ίσως και 14 μήνες, προμηθευτήκαμε ένα GCB και ένα απορριμματοφόρο πολύ μεγάλο, για να μπορεί να φέρνει και υπόγειους σκάδους, τα οποία ήταν δωρεά από τον ΤΑΠ. Αυτά ήταν μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, η οποία δεν τα εκπλήρωσε, και όταν αναλάβαμε εμείς τη Δημοτική Αρχή, πιέσαμε, αγωνιστήκαμε, και παρότι είχε φύγει ο ΤΑΠ από την περιοχή μας, κατορθώσαμε με τη διεκδικητικότητα και τον δυναμισμό που επιδείξαμε ως Δημοτική Αρχή να πάρουμε και αυτά τα δύο οχήματα, τα οποία πλησιάζουν το 500.000 ευρώ. Όλα αυτά μαζί είναι 5 νέα οχήματα μηχανήματα που ανανεώνουν το στόλο, δίνουν νέες δυνατότητες και έχουν αποκτηθεί μόλις μέσα σε 2,5 χρόνια, κάτι που αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο Μαρονίας Αμπών και για τους δημότες του. Παράλληλα, κύριε Καλυτόπουλε, έχετε προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις για καθαρισμούς οικοπαίδων ιδιωτών για την αποφυγή πυρκαγιάς. Τι αφορά το κάλεσμά σας και σε ποιους απευθύνεται? Κοιτάξτε, αυτό απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι μια υπουργική απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, του Υφυπουργού, που καθιστά υπεύθυνους και τους πολίτες για την καθαριότητα των οικοπαίδων τους, για την καθαριότητα της αυλής τους, για την καθαριότητα των χώρων τους. Όπως γνωρίζετε, το καλοκαίρι πλησιάζει. Η κίνδυνη από πυρκαγιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκτός το κομμάτι που αναλογεί στο δασαρχείο και στην πυροσβεστική, και είναι τα δάση και τα μεγάλα συγκροτήματα, το κομμάτι που αναλογεί στους δήμους, που είναι οι ζώνες αντιπυρικές προστασίας γύρω από τους οικισμούς, η προστασία των πάρκων, των περιαστικών δασών κτλ., υπάρχει και το κομμάτι των ιδιωτών. Δεν μπορούμε δηλαδή να εγκαταλείπουμε ένα χωράφι στη Μαρόνια, ένα χωράφι στους οικόπεδο που είναι σε κατοικημένη περιοχή, είναι κοντά σε άλλα σπίτια ή οπουδήποτε αλλού εντός του Δήμου μας ή και οποιοδήποτε Δήμο. Εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω μόνο για το Δήμο μας. Να λείπουμε, και αυτό να αποτελεί ένα παράγοντα μεγάλου κινδύνου για πυρκαγιά. Έτσι λοιπόν, προσαρμοζόμενοι και εμείς στο νέο νόμο που εξέδωσε ο Υφυπουργός, στο ΦΕΚ που βγήκε και στις ανακοινώσεις που μας γίναν, και εμείς για να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας, προβήκαμε σε ανάλογες ανακοινώσεις και τους ζητούμε να συμμορφωθούν. Ο καθένας να καθαρίσει το οικόπεδό του, να καθαρίσει την αυλή του, να καθαρίσει το χτύπα του αν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή υπέρ ξυκισμών, γιατί δεν ξέρουμε τι καλοκαίρι θα έχουμε και πόσο θα κινδυνεύσουμε και φέτος από πυρκαγιές. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Χαριτόπουλε. Όχι, νομίζω αυτά είναι αρκετά. Θα τα πούμε, φαντάζομαι, και στο Πάσχα για να ευχηθούμε τους συμπολίτες μας, και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε και για το ενδιαφέρον, γιατί όλα αυτά αφορούν τους πολίτες και είναι χρήσιμα να ακούγονται και να λέγονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαριτόπουλε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.